Καλησπέρα σα! Καλησπέρα Καλώ ορίσατε στο μεγάλο κύπελο τη τηλεόραση Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και α, απόψε. Πρώτα απ' όλα, καλό μήνα! Καλό μήνα με υγεία, με χαρά, με δύναμη, με τύχη, με γαλήνη, με ειρήνη, με ενσυναίσθηση και με όλα τα συμπαρομαρτούντα αυτών. Σήμερα είναι 1η Απριλίου του 2024, είναι η μέρα που α, ευνοεί, επιβάλλει και όλα σύμφωνα με το έθιμο τη φάση και τα ψέματα. Εμεί ούτε φάρσα θα κάνουμε, ούτε ψέματα θα πούμε. Είναι το δέκατο box out εδώ στον υπέροχο χώρο των καταστημάτων Κόσμο Σπορ που προειδεάζουν κιόλα για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Στο δέκατο box out τη χρονιά. Φτάσαμε κιόλα τα δέκα. Ο καλεσμένο μα είναι ο δέκατο κατά σειρά. Είναι το δέκατο καλό που ελπίζει κιόλα προσδοκά, εύχεται και ό,τι αυτό συνεπάγεται να αποδειχθεί και το δέκατο καλό σε τέσσερι μήνε από τώρα στην πόλη του Φωτός. Θα μπούμε παρέα στο καταφύγιο του, θα στροβιλιστούμε μαζί του και μόνον ότι δεν το επιτρέπουν οι κανονισμοί θα βάλουμε και εμείς ένα χεράκι για να πετάξει την αγαπημένη του όσο πιο μακριά γίνεται. Ο Σφυροβόλος Χρήστος Φραντζισκάκης γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 2000 στα Χανιά Ανήκει στο Σύλλογο Ελευθέριος Βενιζέλος και προετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από εκείνη του 2021 στο Τόκιο, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και κατατάχθηκε 25ος. Στο Παλμαρέτου, μοστράρει τα ασημένια μετάλλια που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών το 2019 στο Μπουρός και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών το 2021 στο Ταλίνι. Συν της Άλλης, έχει κατακτήσει ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο στους βαλκανικούς αγώνες του 2019 και του 2021. Ο Χανιώτης Πρωταθλητής κατέλαβε την έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών του 2022 στο Μόναχο, την ένατη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022 στο Όρεγκον, τη δέκατη τέταρτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 στη Βουδαπέστη και την 23η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών του 2019 στην Τόχα. Καλώ ο Χρήστο το Φραντζεσκάκη. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ, πάντοτε ευχαριστώ του καλεσμένου. Θεωρώ ότι είναι τιμή και εκτό από τη χαρά είναι και πολύ μεγάλη τιμή. Εσύ σε ευχαριστώ δύο φορέ γιατί θα διανύσει και καμιά 300 χιλιόμετρα. Πήγαινε όλα τα χάνια. Είναι όλη δικιά μου, ναι, ήρθα μόλι τώρα από χανιά, θα φύγω μόλι τελειώσουμε. Έπρεπε να σε γνωρίσω από κοντά, δεν γίνεται. <laughs> να σου πω τώρα κάτι. Ε, είναι αγαπημένη η Πώ θα τη χαρακτηρίζει, Δηλαδή, είναι αντικείμενο του πόθου, τι ακριβώ είναι. Ο Χρήσο έχει μια. Ε, παντρεμένο δεν είναι. <χι> ε, είσαι ε, 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 αγωνιασμένο, τίποτα. <χι> ναι, τίποτα. Μπλεγμένο, τίποτα. <χι> τίποτα. Λοιπόν, αλλά έχει μια φιλενάδα, δηλαδή έχει μια αγαπητική που τη λένε σφύρα. Ναι. Είναι μέρε που την αγαπώ και είναι και μέρε που τη μισώ, δεν à... ξέρω. Είναι πολύ παράξενο αγωνισμό. Είναι δηλαδή όντω κάποιε εβδομάδε που μου ανεβαίνει αυτοποίθηση, λέω θα τα κερδίσω όλα το καλοκαίρι, δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι και μήνε ολόκληρη που δεν μπορώ να σταυρώσω βολή. Λέω τι το διάλεξα αυτό το άθλημα, αυτό το αγώνισμα. Η, η, η οικογένεια έχει καθόλου μουσική παράδοση. Η οικογένεια. Ε, είναι δόλια η ερώτηση. Μη μασά όμω. Θα καταλάβει γιατί σε ρωτάω. Η, η, η οικογένειά μου δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό ποτέ. Ε, ο πατέρα μου μέχρι και σήμερα δεν πολύ καταλαβαίνει σε τι επίπεδο είμαι και τι κάνω. Ε, Παρ' όλα αυτά και τα αδέρφια μου είχαν ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Στίβο και οι δύο. Η αδερφή μου ασχολείται ακόμα. Είναι και αυτή σε υψηλό επίπεδο σχετικά με τη σφυροβολία. Ε, ο αδερφό μου είχε κάνει στην αρχή λίγο επικοντό. Το άφησε αργότερα. Κώστας. Κώστας. Πιο μεγάλο. Ναι, ένα χρόνο μεγαλός Τι μικρή λέγεται. Αδαμαντία. Αμάντα. αμάντα. Ε, εγώ δεν θέλω αδαμαντίνο μετάλλιο. Θέλω χρυσό το καλοκαίρι στο Παρίσι από το στόμα μου και σου λέω ε, δεν ήμουν εγώ σαφή. Ε, σε ρώτησα, ε, μπορεί να το παρέλειψα. Γιατί όμω, ε, ξέρει, εγώ πηγαίνω μερικέ φορέ ε, πηγαίνω στην Αθήνα ή εδώ στα Λιοντάρια μέσω Κονγκό. Αν έχει μουσική παράδοση η οικογένεια ή κάτι τίποτα άλλο. Μουσική μουσικη παραδοση λαγούτα, τέτοια. Εγώ φτύομαι. δεν το κατάλαβα. Δεν, ναι, 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 εγώ, ναι, ναι. εγώ, 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 φτύομαι, εγώ το Έχω, ο ξάδερφό μου είναι ο Γιώργο Φραντσικάκη που τραγουδάει κιόλα. Ε, Εκτό παρό... από τον Γιώργο, έτσι πρώτου βαθμού συγγένεια, όχι, δεν είχαμε. Ωραία, θα του πούμε λοιπόν αφού τραγουδάει και είναι καλό τραγουδιστή να μα γράψει μια μαντινάδα για τη σφύρα. Ε, και ο Κότζιρα. <laughs> και ο Κότζιρα Ο Παπαμαρκάκη. Ναι, ναι, ναι. Ο έχει, έχει, γράψει μαντινάδα για τη σφύρα. Δεν ξέρω αν έχει γράψει ο ίδιο ή αν το έχουν γράψει. Δεν, δεν, μου έρχεται και τώρα να την πω. Δε, με, δεν, δεν τη θυμάμαι. Θα αλλά... Θα τη θυμηθούμε καλή στη, ε, στη συνέχεια τη συνέντευξη. Λοιπόν, έχει γενέθλια που να είναι. 25-26 μέρε. Ναι, 26. 26 Αβήλου του. Γενιά στα Γανιά. Ναι. Καταγωγή. Ε, ως... είναι το χωριό μου. Καταγωγή χάνια νέα χώρα μένω. Ε, αλλά ναι, μέχρι τα 18 μου ήμουνα μέρα παραμέρα εκεί στο χωριό. Δούλευα γιατί έχουμε χωράφια, έχουμε Ζώα. Μην τα λε, μην τα λες αυτά. Ναι, θα... θα φορολογηθούμε. Θα βγάλω το έψιλον 9. <χει> <χει> ε, ναι, δούλευα πραγματικά. Τι να πω, 8 ώρε τη μέρα δούλευα σχεδόν. Εκεί βοήθησα τον πατέρα μου. Μετά, μόλι άρχισα να βγάζω τα πρώτα μου χρήματα από τη σφυροβόλια, έπρεπε να τα αφήσω ή το ένα ή το άλλο, γιατί η προπόνηση είναι στα όρια που κάνουμε. Δηλαδή, άμα πάω και δουλέψω και δύο ώρε στο χωράφι, θα τραυματιστώ. Δεν, δεν γινόταν, ε. Οπότε κάτι έπρεπε να φύγει. Ε, Πώ έμπλεξε με τη σφύρα, Δηλαδή, δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Δηλαδή, βγαίνει τώρα στον δρόμο, βγαίνουμε εδώ στη 1821, βγαίνουμε στα λιοντάρια, στη λόντια, κάνουμε ένα γύρο και να ρωτήσουμε χίλια άτομα, χίλιου παραστικού. Ε, ποιο άθλημα ξέρετε από τον Στίβο, Ποιο άθλημα σα αρέσει, Με ποιο άθλημα του Στίβου νταλαβεριστήκατε ή βάζω ό,τι λεφτά έχω πάνω μου, που δεν έχω και πολλά ο Φουκαρά, Ότι δεν θα πει κανεί τη σφυροβολία. Ναι, ναι. Ε, και εδώ έχουμε είναι... ένα παλικάρι και δεν <laughs> Σίγουρα θα πει, θα πει πολύ κόσμο στο μήκο λόγω, λόγω του Μίλτου. Ε, Παρ' όλα αυτά πιστεύω μετά το καλοκαίρι αρκετό κόσμο θα τη μάθει τη χειροβολία. Έτσι, έτσι. Ε, Πεχτάρά μου, <laughs> έτσι. Ε, Γεια να έχουμε, δεν ξέρω. Ε, καλά δείχνουν οι προπονήσει. Ε, εγώ όπω γνωρίστηκα με τη σφύρα, ναι. τώρα στη γειτονιά που μένω, στα 100 μέτρα από το σπίτι μου μένει και ο Ανασάκη ο Μιχάλη. Είναι συναθλητή, είναι λίγο μεγαλύτερο, 29 είναι αυτό. Να ανοίξουμε μια παρένθεση. Δημιουργεί εθνική σχολή, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να δημιουργεί και παγκόσμια σχολή. Δημιουργούν παγκόσμια σχολή τα Χανιά στη Σφυροβολία. Δηλαδή, Χρήσο Φρατζεσκάκη, Μιχάλη Αναστασάκη, Ορέστη Ντουσάκη. Όλοι έχουν πάρει μετάλλια Κλείτανε... σε, παγκο... σε διοργανώσει παγκοσμίου ελληνικού. Ναι, ναι, ναι. Και εκτό από αυτού. Τελευταίο Ζων Ντουσάκη που είναι ο πιο μικρό δηλαδή. Έχει πολλά άτομα ακόμα. Έχει. Συγκεκριμένα στα Χανιά αλλά και γενικά η Ελλάδα στο με τη χειροβολία είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή, ο μέσο όρο που έχουμε κάνει οι αθλητέ, σαν σύνολο, ε, δεν το έχει καμία άλλη χώρα. Και σε σχέση με τον πληθυσμό. Να, ε, το είχε παλιά η Σοβιετική Ένωση με τον Σέντιχ, τον Λιτβίνοβ και ναι, τον ναι, Μποταρτσουμ ναι, ναι. και του κολοσσού εκείνου. Που ανέβαιναν και τρει. Είσαι πολύ μικρό, εγώ το θυμάμαι γιατί ε, είναι. Που ανέβαιναν Λέχουμε και τρει στο Ολυμπιακό. Ανέβαιναν και τρει Ολυμπιακό βάθρο. Ήσο... Δηλαδή. Έχει σημασία ότι κάναμε προπόνηση όλοι μαζί. Ναι. Πάντω δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνουν στα χανιά τόσα άτομα. Ο λόγο είναι ο προπονητή μου, ο Μαρκάκη Κωνσταντίνο, κωστή. Ε, το αγαπάει το άθλημα, το πονάει. Το κάνει τώρα 30 χρόνια. Τώρα νομίζω είναι στα καλύτερά του. Έχει κάνει κάποια πειράματα πιο πριν. Δηλαδή, κάποιοι αθλητέ την είχαν πατήσει, κάνουν πολλή προπόνηση. Τώρα εγώ κάνω πιο ποιοτική προπόνηση. Ε, έχει πολύ καλή αντιλήψη στην τεχνική δεν είναι ισχυρογνώμων, δηλαδή ακούει του αθλητέ. Δεν ξέρω, είναι πολύ παράδοση ναι. που έβγαλε τόσου αθλητέ. Ωραία, λοιπόν. Ε, έπαιξε τίποτα μπάλα, ε, άλλο άθλημα. Όλα έκανα. Στο δημοτικό, δηλαδή. Α. Και παραδοσιακού χορού έκανα. Α. Και κολύμπι. Και ποδηλασία και ποδόσφαιρα έπαιξα. Δεν ξέρω. Τα... Και πώ σου έκανε κλικ η σφύρα. Και κατάλαβε ότι είσαι καλό εκεί και θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει. Πώ μου έκανε κλικ. Καταρχήν... Γιατί ρε παιδί μου, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, άλλα αθλήματα. Λέω εγώ τώρα ο άσχετο. Σε άλλα αθλήματα μπορεί να καταλάβει ότι έχει κλείσει και ταλέντο. Γιατί, α πούμε, κάποιο σε κυνηγάει και τρέχει και λε: Βρε, καλά τρέχω. Μπορεί το μήκο να κάνει πλάκα με του φίλου, ποιο θα πηδήσει μακρύτερα. Μπορεί να πιάσει κάτι και να το πετάξει και να λε ότι έχω τάση κλείσει στη σφαιροβολία. Τώρα, να βρει και να πετάξει σφύρα και να καταλάβει ότι είσαι καλό στη σφυροβολία. Δεν παίζει αυτό. Όχι, ναι. Καλά και στι... τα πρώτα χρόνια δεν ήμουν καλός. Έχανα από πάρα πολλά άτομα. <coughs> δηλαδή, μέχρι η πρώτη χρονιά πανπέδας, είχα φάει πολύ χώμα. Δεν... <coughs> Απορώ ε... πώς κρατήθηκα. Όμως, σαν δεύτερη χρονιά πέδας, εκεί πέρα ξεκινήσανε οι μεγάλες επιδόσεις. Δε... Να σου πω... Ο σε τράβηξε είναι και ο Μιχάλης ότι ήταν στη γειτονιά. Εγώ έκανα παρέα με τον αδερφό του με Μιχάλη. Με τον αδερφό του Μιχάλη τον Αναστασάκη. Και έκανε και αυτό κάτι. Ο Αναστασάκη είναι 8 χρόνια πιο μεγάλο όπω το είναι. Του 96 είναι 6 χρόνια μεγαλύτερο. 6. Ναι. Ε, εγώ έκανα παρέα με τον αδερφό του που είναι του 97 αδερφό του. Τέλο πάντων ήξερα, επειδή έκανε και αυτό σφυροβολία, ήξερα ποιο είναι το άθλημα, ήξερα το αγώνισμα. Είχα πάει και μια προπόνηση, είχα μια επαφή. Μετά από αυτό όμω είχα πάει σχολικού αγώνε μπαλάκι που κάνουν εκτιμωτικό αντί για κόντερο, μπαλάκι. Και εκεί έτσι οψε, ε, περίμενα στην ώρα να αγωνιστώ. Με βλέπει ο προπονητή μου τότε. Μου λέει: Θέλει να ρίξει να δοκιμάσει το απόγευμα. Το μπαλάκι, τι ακριβώ είναι, για να καταλάβει. Είναι Οπότε, ένα βλαστιχένιο μπαλάκι, 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 250 γραμμάρια και το ρίχνουν, το ρίχνουν τα μικρά παιδιά αντί για κόντιο. Αντί για κόντιο. καμία επαφή δεν είχα κι εγώ. Απλά και έριξα πιο μακριά από στο σχολείο. Δηλαδή δεν, έχει... δεν συνδέονται αυτά τα δύο. Παρ' όλα αυτά με είδε ο προπονητή στο... έτσι όπω περίμενα στην ώρα να αγωνιστώ, και μου λέει: Θέλει να έρθει το απόγευμα να δοκιμάσει το... τη σφυροβολία. Θα έρθω. Λέω: Πήγα με δύο φίλου μου, πέρασε ο καιρό, σταματήσαν αυτοί, εγώ συνέχισα. Ήταν και η προπόνηση τότε πολύ κοντά στο σπίτι μου. Κάναμε σε ένα, σε ένα μέρο, δεν ξέρω αν θα παίξει Αυτό... ένα βίντεο. Αυτό είναι μισό λεπτό τώρα. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή είναι άλλη Έχει ιστορία. γίνει viral. Εγώ λέω στην Ελλάδα: Μπορεί να γίνει και σε ολόκληρο τον κόσμο το περιβόητο χωράφι ή οι αμόλοφοι. Οι αμόλοφοι. Μιλάμε ξεκίνηκα. τώρα για του αμόλοφου. Το χωράφι έχει τα βασικά έχει τα βασικά. Ότι είναι βασικά. ευχαριστημένο. Α είναι καλό ο Θωμαδάκη. Α είναι καλά ο κύριο Μανώλη Θωμαδάκη. Ναι. Άμα δεν ήταν αυτό, ή θα είχα σταματήσει, ή δεν θα ήμουν στα χανιά. Και άμα αυτό ο άνθρωπο χρειαστεί το χωράφι κάποια στιγμή, ή θα σταματήσω, ή δεν θα είμαι στα χανιά. Ελά στο μεγαλείο σου! Γιατί, ναι, ένα ιδιώτη τώρα εδώ σε λύση, αν είναι δυνατόν. Και εντάξει, ο Δήμος... Λοιπόν, την κλείνουμε την παρένθεση, θα την ξανανοίξουμε γιατί είναι θέμα. Δηλαδή, αν μου έλεγε από αυτή τη σύνδεξη που κάνουμε σήμερα, τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η ιστορία με το χωράφι και του αμόλογου. Δεν Υπό ξέρω. Ναι, μα κληραγώγησε αυτό το χωράφι, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντω. Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει κιόλα. Λοιπόν, <laughs> mm. καταλαβαίνετε ότι είσαι καλό στη σφύρα. Καταλαβαίνετε ότι καλό στη σφύρα. Είχα υπομονή, γιατί το αγώνισμα δεν θέλει πολύ αγριάδε. Θέλει σιγά σιγά να βρει τεχνική και η δύναμη έρχεται μετά. Είναι όμω πολύ δύσκολο αγώνισμα. Μέχρι και εγκαλώ. τώρα, δηλαδή, κάνω βολές στην προγόνιση, προγόνηση δεν να βγάλει αγώνα. Είναι πάντοτε μαζί μα, για να μην το ξεχάσω, ο Γρηγόρη. Πίνεις καφέδες. Όχι, πίνω μόνο στον αγώνα. Στη διάρκεια του αγώνα. ή ε, πριν. Γενικά δεν το, τον αποφεύγω πάρα πολύ. Δεν θα πιω ποτέ μέσα στον χρόνο. Τη μέρα του αγώνα θα πιω έναν καθώ πάω στο γήπεδο και ένα στην τρίτη βολή έτσι για να με ξυπνήσει. Α, ναι, στη διάρκεια του αγώνα. επιτρέπεται. Ναι, επιτρέπετε. Καλά, ναι, προφανώ επιτρέπεται. Και γίνομαι τούρμπο. Δε, <laughs> άμα δεν πίνει ποτέ καφέ, ναι. <laughs> ε, Ποιο είναι ο πρώτο αγώνα στον οποίο. Μέρος. Ε, Αγωνίστηκα. θα ήταν καμιά ημερίδα τίποτα έτσι, τα χανιά έτσι για να. Με τον ελευθερό Βενιζέλο. δεν θυμάμαι ήταν απαραίτητα για ε, τον ελευθερό Βενιζέλο. Σίγουρα με σύλλογο ήταν έτσι μικρό αγώνα. Αλλά γίνονται έτσι κάποιε μικρέ ημερίδε για να μπουν τα παιδιά στο κλίμα, να δεν θα την πω τη λέξη. Τέλο πάντων, να... να αρχίσει να του αρέσει το... <laughs> η διαδικασία. Ε, Κάπω έτσι ξεκίνησα. Ναι. Για να μπω στην πρώτη μου μεγάλη διοργάνωση πήγε 2016. Ποια μαγεία έχει το, το αγωνισμό, Μαγεία. Είναι, εντυπωσια... όμορφια, είναι εντυπωσιακό. Ομορφιά, είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ. Δεν, παρά... ενώ στον κόσμο δεν αρέσει τόσο, δεν ξέρω, δεν είναι τόσο. Δεν προβάλε... ίσως δεν προβάλλεται όσο θα όπω θα έπρεπε. Πάντω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πώς ταξιδεύει, φύρα με τα τα χέρια. Το ότι πρέπει να φύγει από το άνοιγμα του κλοβού που είναι μόνο 4 μέτρα. Το ότι είναι 7 κιλά και πάνω. Τα 700... βασικά είναι. μπράβο. Είσαι γίγαντα. Μάλλον όση ώρα βαφό, με, με βαφεί η μάρτι, εσύ κοίταζε τι ερωτήσει <σοί> και τι έκλεβε. <σοί> Αυτό πήγα να σου πω. Πόσο ζυγίζει, 7260. Τα βασικά στοιχεία είναι η βαλβίδα. Η βαλβίδα, ο κλοβό. Ο κλοβό είναι το γύρο-γύρο. Το... Ναι, το... Ο τομέα το... που είναι ο τα τομέας. όρια που μπορούμε η σφύρα είναι ζυγίζει 7 κιλά και 260 γραμμάρια. Έχει ύψο 1,21 μισό. Ε, Συνήθω οι περισσότεροι αθλητέ κάνουν 4 στροφέ. Ένα τρελό κάνει 5. Οι ψηλοί κάνουν 3. Εσύ πώ κάνει. 4. 4. Νομίζω είναι. Ζαλίζει εκείνη την ώρα. Όχι, δεν. Δεν λέω, δεν χρόνια... μπορεί να γίνει 12 χρόνια το κάνω, έχω συνηθίσει. Ζαλίστηκε την πρώτη φορά που το έκανε. Δεν θα το λέω. 4 στροφέ είναι. Αλλά όταν κάναμε παλιά και 20 στροφέ για προπόνηση, συνεχόμενα, Ούτε τότε μπορώ να πω ότι ζαλιζόμουν. Πες μου κάτι δεσί εσύ Χρήστο. Ε, σε ποιο σημείο, ε, να το πω έτσι λίγο ρομαντικά, λίγο γλαφυρά, του ταξιδιού της φύρας, τη ε, της πτήσης της φύρας, καταλαβαίνει που θα πάει, που θα πέσει. Έχεις καταλαβαίνω εξ, πριν, εξ εικόνα... φύγει από τα χέρια. Πριν φύγει από τα χέρια, καταλαβαίνω. Και οι περισσότερε βολέ δεν μου βγαίνουν όπω θέλω. Άμα μου βγουν οι βολέ όπω όπως κάνω στην προπόνηση, θα βγουν ωραία μέτρα. Δηλαδή, νιώθω ότι έχω βρει τον τρόπο για τι τεράστιε βολέ στο μέλλον. Έχω βρει τον τρόπο, τον ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να τον κάνω από τώρα, να τον δέσω, να το κάνω όποτε θέλω, σε Πολύ θέλω. Παρ' όλα αυτά, ναι, όταν μου βγαίνει καλά η βολή, ξέρω πριν φύγει από τα χέρια μου πώ θα είναι. Και πολλέ φορέ με εκπλήσει κιόλα είναι παραπάνω από αυτό που νομίζω. Το, το ρεκόρ είναι 78-22. 78-20 just. 78-20 just. Όπω το, το ολυμπιακο Ρέο. 78-20. Ε, και το πανελίνιο ρεκόρ είναι του Αλέξη του Παπαδημητρίου. Ναι. 80... 45. 80... Και κρατάει πρωτού γεννηθεί. Πριν εδώ ε, δεν το δω, 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 Το έκανε. Το, το θυμάμαι. 20, 9 20. Ιουλίου του 2000. Άντε. Εσύ πότε έχει γεννηθεί. Απρίλη. Απρίλιο. του 2000. Μπράβο. Το έκανε τι μέρε που γεννιώσουν, α πούμε. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο παλιό το, το ρεκόρ. Ε, εκείνη την εποχή υπήρξε μια φουρνιά που και, και, στην Ελλάδα ρίχνουν πολλά μέτρα. Δηλαδή ήταν και ο Πολυχρονίου που έρχονταν 80 μέτρα. Μπράβο. Αλλά και γενικά ο Παπαδημητρίου με 80 μέτρα ήταν στον κόσμο 15ο-16ο ε, στι παγκόσμιε μελιστε. Δεν ξέρω, ίσως, όταν τα ρίχνουν οι συναθλητέ σου, οι αντίπαλοι σου, ίσω ανεβαίνει πιο εύκολα το επίπεδο. Μετά υπήρξε ένα κενό ένα έτσι από το, από το 10 έω το 18, να πω. Μετά και 19 άρχισα και έριχνα και εγώ, έριξε και ο Μιχάλης πάλι μεγάλε βολέ, 77. Και δεν ξέρω, ίσω αυτό πρέπει να έχει λίγο τον ανταγωνισμό. Αν ρίχνει κουτουρού μόνο σου, κάπου φτάνει σε ένα ταβάνι. Ναι. Άμα βλέπει τον άλλον ότι το κάνει, ότι είναι εφικτό. Ξεκολά και ε, Είπαμε ότι δεν θα λύσει από του τροβίδου. Δεν κρούβεσαι κιόλα με στον κλόβο. Δεν κρούβεσαι που λέμε και στην Κρήτη. Τα πόδια από χάρη. Δεν νιώθει ελεύθερο, α πούμε. Πόδι. Γιατί νιώθαι... είναι το μόνο άθλημα που έχει. Υπάρχει χώρο που σε περιορίζει, βέβαια. Καλό αυτό, δεν ξέρω. δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ έμονται. Γιατί εγώ όταν. Ειδικά όταν έκανα στου αμόλευου που είχα μόνο τη βαλβίδα κάτω στο στρογγυλό και έρχυνα από εδώ από εκεί, πατέρα. <laughs> δεν έγινε που θα πάει σφύρα. Και πάω μετά στο παγκόσμιο και με βάλω σε ένα κλουβί τώρα 10 μέτρα ύψο, 8 μέτρα βάθο και ένα άνοιγμα 4 μέτρα. Και έπρεπε να περάσει φύρα από εκεί μέσα. Είχα κάνει αγώνε με κλοβό, αλλά δεν ξέρω, και... μου κόπηκαν τα πόδια. Ήμουν αγόρδο leader εκείνη τη χρονιά. Ήταν να κερδίσω, μου το φαβορεί. Και πάω με την καλύτερη επίδοση και κάνω τρία φάουλ. Κλοβό, ντάκα, ντάκα, ντάκα. <ΣΣΣ> Είχαν κοπεί τα πόδια μου. Δεν, δεν ξέρω. ξέχα κερδίσει και την προηγούμενη χρονιά στο ευρωπαϊκό. Είχα πάει σαν, Είχα πάει σαν πέδα σε εφήβον. Οπότε εντάξει. Ήμουν λίγο δικαιολογημένο. Και μετά πήγα ευρωπαϊκό το 19 και τα είχα δει όλα. Είχαν κοπεί τα πόδια μου. Δεν ξέρω πώ έβγαλα τη βολή, πώ πέρασα τελικό, Δεν δε, δε θυμάμαι καθόλου τι. Έχει τύχει ποτέ να μη σου φύγει η σφύρα, Ναι, φέτο του παγκόσμιου. Δηλαδή το να μείνει μέσα στον με κλοβό, εννοώ. Ε, μπορεί να φύγει εκτό τομέα. Να φύγει άκυρη. Εκτός τομέα άκυρη. Μπορεί να, άμα βιαστώ εγώ και τράβηξω λίγο την πλάτη μου, δεν με βάζει βαλβίδα. Βγαίνω εκτό τη βαλβίδα. Όλα αυτά είναι άκυρα. Και έτσι να κουμπίσει πάνω από το στεφάνι είναι άκυρο. Και λίγο λίγο. Μετά μπορεί να χτυπήσει λίγο το σύρμα στο δίχτυ και να σου κόψει 2-3 μέτρα, δεν είναι άκυρη αυτή. Μπορεί να πέσει πάνω στον κλόβο και μπορεί να φύγει και τελείω έξω από τον τομέα. Που όλα αυτά είναι άκυρα. Δύσκολο είναι. Έτσι όπω το λες, μια ζυμανίκη δηλαδή. Άμα μπαίνει όλα Κάνε μέσα. Κάνε ένα να με ένα σπρίτι και 100 μέτρα, ναι. τώρα μπλέξει εκεί ο κλοβό, η βαλβίδα. Άγνωστε λέξει εγώ. Είναι λίγο, ναι. Ε, το να βγάλει έγκυρη είναι πέντε Είχε σύνδαλμα όταν μοιήθηκε στο σπορ και έβαλε τι παροπίδε και δε θα είμαι σφυροβόλο. Υπήρχε κάποιο που σου έκανε κλικ που προσπάθησε. ξέρω που, ε, εγώ πού. τον έβλεπε και. Ξεκίνησα το 12. Φανταστείτε το, του Ολυμπιακού του, 16 δεν του παρακολούθησα καν. Okay. Ή, ήμουν απλά αθλητή, δεν ήμουν φίλαθλο. Δεν είχα yeah. κάποιο πρότυπο. Μετά, μετά από καιρό, εντάξει, ένα λευκορώσο κάνει άψογη τεχνική όπω προσπαθώ να τη γράψω. Ποιο είναι αυτούς? ο Ντό. Ο Τυχών, Ιβάν Τυχών. Ή Τσιχάν το γράφει στου αγώνε. Έχει κάνει 84 ψιλό, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά η τεχνική του ήταν άρτια. Βέβαια έχει πιαστεί, είχε πιαστεί το πέ. Δεν κάνω ίδια πράγματα. Δεν ποτέ μου δεν σκοπεύω να πάρω ουσίε, αλλά δεν. Εξακολουθεί να. Ρακέ πίνει. Ρακέ πίνο. Ο πατέρα ε, έχει καφενείο ή έχει. Έχει καφενείο, ναι. Βοηθάζει και καθόλου καμιά τσικουδία δι... <στονιόνι> <στονιόνι> Ο... Όχι. Ε? Το έχει 30 χρόνια το καφενείο. Εκεί γνώρισε τη μάνα. <στονιόνι> 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 Εσύ τι θα έκανε τώρα, Μουρ... Μουρθεξε... θα, την έκανα λίγο πιο μετά την ερώτηση. Εάν δεν είχε μπλέξει με τον αθλητισμό, τι θα έκανε. Έχει τελειώσει τη γεωπονική, τι έκανε. Όχι, πέρασα. Πέρασε όμω. Ήθελα να πάω γεωπονική. Και νομίζω ότι πέρασε χωρί μόρια. Χωρί τα μόρια. Πήρα άνευ. Ήσουν μαθαρά. Πε... Σιγά που ήμουν μαθαρά. Μόνο τρίτη ηλικία έκατσα τον κολλήγιο και διάβασα. Πέρασα τρίτο στη σχολή και μπορούσα δηλαδή οι υπόλοιποι τι κάνανε. Yeah. Παρ' όλα αυτά ήταν κοντά στην Ολυμπιακή χρονιά, δηλαδή πέρασα το 19 και λέω Α κάτσω το. 18. Ναι, 18. Λέω το 19 να κάνω προπόνηση γιατί δεν είχα κάποια μεγάλη διάκριση. Παίρνω και το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, παίρνω το άνευ, δεν το χρησιμοποίησα, ήμουν στη σχολή που ήθελα. Λέω Α κάτσω και το 20 να πάω Ολυμπιακού Αγώνε. Αναβάλλονται το Ολυμπιακοί Αγώνε το 21 λόγω κορνείου. Α κάτσω και το 21, ε, χάθηκε η σχολή. Χάθηκε η ε, εξεταστική περίοδο. Δεν <laughs> Δε, είχα πάει μόνο για γραφτεί και πήρα το πάσο. Έβγαλα ένα ΙΕΚ όμω, το ΙΕΚ Δέλτα, έβγαλα διοίκηση επιχειρήσεων. Ε, εντάξει, δεν ξέρω να το εξασκήσω. Προσπαθώ να το πάω λίγο με τον αθλητισμό. οι ε, δουλειέ στο... στα χωράφια, δεν εννοώ το χωράφι του Θωμαδάκη, εννοώ στα χωράφια τη περιουσία του πατέρα και τη μάνα σου. Ε, ήταν επίπονε, ήταν δύσκολε. Είναι δύσκολε. Ή τα παιδιά εδώ στην Ήπεθρο συνηθίζουν πιο εύκολα από ότι. Τη... Ναι, καλά. Οι συνάμενοι που να μένει στην Αθήνα. Για να, δουλε... για να κάνει κάποιο αυτά που με έκανα τώρα, τώρα, που μεγάλωσα, λέω δε... δεν τα κάνει με 100 το κάματο. Δηλαδή να... να, τρέχω εγώ ανηφόρα έτσι να κυνηγάω τι κατσίκε. <laughs> να μου έχει κοπεί ανάσα, <laughs> να με βρει ο πατέρα μου τον βουνό. Μορβή είσαι, μορβί. Ε, τι να σου δηλαδή τώρα. Ε... 40 βαθμού ε, ήλιο, να φυτεύω εγώ καρυδιές να σέρνω λάστιχα, να σκάβω λάκους με την τσάπα. Τώρα ασταμάτα, ε, πριν βγει ο ήλιο, ναι, για να ναι. μην καούμε. Ένα διάλειμμα στι 12 με παγωτό στο καφενείο και μετά συνέχεια. Τώρα ε, ακραία πράγματα. Δεν, ξέρω ξέρω, απορώ πώ θα κάνουμε. Και απορώ ο πατέρα μου γιατί μα έβαζε από 10 χρονών και τα κάναμε. Ε, καλά έκανε, κάτι θα ξέρω. Όχι, καλά έκανε, δεν ε, σκέφτηκε ποτέ. Περίμενε, διόρθωσε με Νομίζω ότι ο Ανασσάκη το έχει κάνει ή δεν το έχει κάνει. Να φύγει από τα Χανιά και να πα στην Αθήνα. Ναι, έχει πάει, έχει πάει ο, ο Μιχάλης, έτσι. Ο Μιχάλης σπουδάζει στην Αθήνα. Σκέφτηκε ε... ποτέ δηλαδή, να πει να φύγει από τα Χανιά, όχι για κανένα άλλο λόγο. Για καλύτερε συνθήκε. Για... Είχα σκεφτεί και είχα προτάσει να πάω με υποτροφία στην Αμερική. Ή στην Αμερική, βέβαια. Λοιπόν, Καλώ και το... δεν πήγα. Μου το πα πιο μακριά, ναι. Ναι, καλά έκανα και δεν πήγα γιατί εκεί πέρα ρουφάνε του αθλητέ ό,τι μπορούν και την τετραετία. Στο... Θέλουν να αγωνίζονται συνέχεια. Στα κολέγια, σωστό. Ναι, ναι, ναι. ναι του κάνουν προπόνηση τρομερή, του εξαντλούν, δεν ξέρω. Και εγώ θέλω να έχω συνέχεια, δεν θέλω να τελειώσω και να είναι αυτό όλο. Ε, να πάω στην Αθήνα, ούτε σε εγκαταστάσεις, ούτε εκεί έχουν εγκαταστάσεις. Προπονητής τώρα, οκ, okay, ήταν, είναι ο Αλέξανδρος ο Παπαδημητρίου. Τότε ήταν ο, από του λίγου που είχε ασχοληθεί. Αλλά όχι, είχα εμπιστευτεί προπονητή μου και ακόμα δεν πιστεύω τόσο πολύ που δεν θα τον άλλαζα. Ένα ήταν αυτό. Δύο ήταν συγχαίρω από την Αθήνα. Δε, δε, κάθε φορά που δεν ξέρω. Θέλω να ξεφανιστώ. Ε, πήγες τον Νοέμβριο στην Κύπρο ναι. και το Δεκέμβριο στην Νότια Αφρική. Ναι. Σε βοήθησε αυτή η προετοιμασία. Τρομερά. Ναι, κρίνοντα τα αποτελέσματα, δηλαδή, γιατί έχουμε δύο αποτελέσματα, δηλαδή, είναι το αίτιον και το αιτιατόν. Εσύ μου λες άρα ότι υπάρχει αυτή, αυτός ο συνδυασμό, διότι ε, ξενιτεύτηκες να πάνε να κάνεις προετοιμασία ναι. και η εμφάνισή σου και στο Ηράκλειο, εδώ στο κύπελο των Ρήψεων και στη Λεϊρία πριν από δύο εβδομάδε ήταν εξαιρετική. Δεν ξέρω, δεν μου το πει. Δεν είναι αντιπροσωπευτική αυτή η εμφάνιση. Μα αρέσει, αρέσει που το λε. Δεν είναι, δεν, είναι πολύ κακά. Δεν είναι πολύ άσχημη εμφάνιση. Εγώ πέρσι είχα ένα θέμα υγεία. Είχα πάθει πάρει προσωπικού. Αυτό, Αυτό πώ έγινε. Για να μην πω πολλά πολλά, μάλλον έπαθα κορονοϊό πέρσι το Γενάρη στην Κύπρο και ο κορονοϊός βάρεσε στα νεύρα και έπαθα ε, μετά από ένα μήνα ή ήταν έτσι πεσμένο το νοσηλευτικό μου, δεν ξέρω, έχω βγάλει εγώ το πόρισμα. Νοσηλεύτηκε κιόλα. Νοσηλεύτηκα, μου λένε οι γιατροί τώρα χανιά. Θέλει να, να πάρει κορτιζόνι εντοφλέβια μια εβδομάδα. Εγώ τώρα δεν μπορούσα, απλά είχε κρεμάσει το πρόσωπό μου. Mm. Λέω, όχι, θα πάρω το Σαββατοκύριακο και από το στόμα μετά. Μου λέει, υπογράφει ότι παίρνει την ευθύνη. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνω εγώ έξω, δεν μου έχει περάσει, περνάει σιγά σιγά με τον καιρό. Η κορτιζόνη από το στόμα μου διαλέτει στο μάχη. Ξανανοσηλεύομαι στην Αθήνα για το στομάχι μου. Έχω κάνει μεγάλη ζημιά, δεν μπορώ να φάω ένα μήνα, έχω χάσει 10 κιλά σωματικό βάρο, έχω διπλώσει. Δηλαδή, έφτασα σε σημείο να πάω στην Αθήνα να σου λεφτώ, γιατί στα χανιά πήγαινα και μου δίνανε χάπι. Τέλο πάντων, όλη η χρονιά μου πήγε χάλια και ενώ επανήλθα πριν το παγκόσμιο σε μεγάλε βολέ, δεν μου βγήκε στον αγώνα, στο προκριματικό. Συνεχίζω να μην έχω βρει τα πατήματά μου, να μην είμαι άνετο με στη βαλβίδα και πάω στο... στην Κύπρο. Και εκεί ήταν η πρώτη επανασύνδεση με την καλή τεχνική. Εκεί βρήκα τα, τις καλές βολές, τις ελπιδοφόρες. Γυρνάω, πάω και Νότια Αφρική, τρομερό κλίμα, τρομερές εγκαταστάσεις. Ε, μπαίνω σε μια λακκούβα, ε, παθαίνω ένα μικρό διάστημα, Χάνω δέκα μέρες προπόνηση εκεί πέρα. Και όμως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Σωστό. Κάθομαι και κάνω σιγά σιγά προπόνηση και βρίσκω κάποια σημεία, κάποια ερεθίσματα με τη σφύρα τα οποία δεν θα τα βρει άμα δεν είχα τραυματιστεί. Γυρνάω στα χανιά, συνεχίζονται οι καλέ βολέ, η προπόνηση πάει όπω θα ήθελα. Αλλά ναι, οι προετοιμασίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ γιατί δεν είναι μόνο ότι σωματικά ξεκουράζεσαι, ε, κάνει ό,τι θε από προπόνηση γιατί ξέρει έχει τα πάντα να σου προσφέρει και από φυσιογραφευτέ, να κάνει χρυοθεραπεία σου, να κοιμηθεί το δεκάωρό σου. Εκτό αυτού είναι και το υψόμετρο που έκανε καλύτερο ύπνο. Αλλάξ αυτού είναι ότι δεν έχει υποχρεώσει και το μυαλό. Είσαι αφοσιωμένο. Ναι, ναι, ξεκουράζεται και. Μυαλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο boxout μαζί με τον Χρήστο Φρατζεσκάκη, μαζί με του καφέδε Γρηγόρη, με τα καλοκαβορδισμένα blends, με το ωραίο χαμόγελο, με την ενέργεια που σου δίνει ο καφέ. Ε, επειδή το έχει πει δύο φορέ και ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένω, αλλά δεν ήθελα να σε διακόψω. Ε, υπάρχει ποσόστοση στα προαπαιτούμενα τη φιλοβολία, αν είναι πιο πολυτεχνική ή αν είναι πιο πολυδύναμη ή πρέπει αυτά να ισορροπούν. Σίγουρα είναι όλα μοιρασμένα, δεν ξέρω να σου πω πώ, αλλά έχει να κάνει και η ψυχολογία και η ταχύτητα και η δύναμη και η τεχνική. Η ταχύτητα, βέβαια, και η τεχνική εννοείται. Άμα δεν έχει τεχνική, όλα πάνε στο βρόντο. Δηλαδή, είσαι γρήγορο, αλλά δεν έχει τεχνική, είναι τζούφια η σφύρα. Θέλει ένα παράξενο δυνάμωμα. Είναι... Θα ρίξει μέχρι κάποια μέτρα, θα ρίξει 77-76 μέτρα, αλλά θα βρει τον τοίχο μετά. Για, να... για τι μεγάλε βολέ θέλει άλλα κόλπα. Τα οποία κόλπα νομίζω ότι τα ξέρω, αλλά είναι πολύ δύσκολα να τα κάνω. Δηλαδή, εδώ πέρα που έρχεται η σφύρα μπροστά, αντί εσύ να, να βιαστεί, που είναι το λογικό, να πα να στρίψει πιο γρήγορα για να πάρει ταχύτητα, ή θα είσαι απέρα, περιμένει και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο εδώ πέρα παίρνει τρομερή ταχύτητα. Όλα είναι φυσική, η σφύρα είναι καθαρή φυσική. Ε, τη δυναμώνει εδώ, Τη βάζει ό,τι τη βάλει εδώ και μετά δεν πέρα την ελεύθερη. Πρέπει να αφήσει ελεύθερη όμω να γράψει μεγάλη τροχιά αριστερά. Άμα την τραβήξει λίγο και τη μαζέψει. Και... Επειδή παιδί μου, αυτά είναι ανώτερα μαθηματικά που μου λε. <σφι> ναι, ναι, Άμα μικρύνει λίγο η τροχιά, <σφι> ε, μειώνει την ταχύτητα. Ναι. Είναι ψεύτικη <σφι> η ταχύτητα. Δύσκολο <σφι> είναι. Επιστήμη είναι. Και... Αλλά άμα δεν έχει λίγο έκρηξη, λίγο δύναμη. Σωστό. Πάει και η τεχνική λοιπόν, άδικα. Έλα τώρα να πάμε να ξαναπερπατήσουμε σαν όλο να την πούμε αυτή την ιστορία. Δεν <σφι> ξέρω, <σφι> <σφι> όσο σκέφτομαι ότι άμα φύγω. Για μολόφι που είναι σε ποια περιοχή. Είναι 400 μέτρα το σπίτι μου, είναι στον κλαδισό. στο στον Στα... Στο παλιό ξενοδοχείο Άπτερα. Χτίστηκε ακριβώ δίπλα μα τώρα και ένα ξενοδοχείο. Ε, παραδίπλα το Λούνα Πάρκ. Το γήπεδο το πιστό του μπάσκετ. Εκεί ακριβώ που πέφτουν τα παραπέντε. Ναι. Εκεί ακριβώ που κάνουν ο μότοκρος, Ναι. Δηλαδή έκανα εγώ προπόνηση, περνούσαν μότοκρο. Και κοιτιόμασταν να συνοηθούμε. Ποιο θα ρίξει, ποιο θα περάσει. Μη σκοτωθούμε. Ήταν εκπαιδευόμενοι πάνω στο λόφο. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχουμε κάνει στο Box το λέω, Όχι για να σε χαλαρώσω. Πιο χαλαρό άνθρωπο δεν έχω ξανά ζωή. Μπράβο. Φτου, 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 Είναι η συνέντευξη. Να, ο Μανώλη ο Διακενησάκη θα την πεβέσει που έχω γελάσει πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. δεν λέω ψέματα. το ξέρω. Αδερφέ μου, το ξέρω, δεν λε ψέματα. Αυτό είναι το μόνο που θα βλέπει. Λοιπόν, Να είμαι εγώ με στη βαλβίδα να περιμένω, μου λέει ο προκόουτ, περίμενε. Και να κοιτάω στον λόφο πάνω στα 70. Εβδο... Όχι, στα. Κοίτα, εκεί πέρα ήταν λίγο ανηφορικά. Οπότε, αν έκανε βολή 60 μέτρα, λε στον αγώνα θα ρίξει 75. Ήταν τόσο ανοιφορικά. Και πάνω από το λόφο, στα 80 μέτρα, α πούμε, 90, πέφτανε παρά Σε Του επικεντρώναν, κάνανε έτσι και πέφτανε ακριβώ εκεί πέρα που έρχονταν εγώ τι φύρε. Τέλο πάντων. Δηλαδή, από θαύμα δεν είχε γίνει κανένα τύχημα. Ε, οριακά δεν είχε γίνει. Δεν ναι, περνούσαν τουρίστε γιατί πήγαιναν στα ξενοδοχεία, στα Airbnb από εκεί, από τη μέση ακριβώ εκεί που έκανε. Φίτσε, μαζεύανε χόρτα. <laughs> Είχ, ήταν απίστευτο, δεν ξέρω πώ. Πώς κάναμε προπόνηση εκεί. Δεν θύμιζε τίποτα. Πόσο καιρό έκανα εκεί. Εκεί έκανα τα πρώτα 7 χρόνια. Από το 12 μέχρι. εκεί μέσα 19 πήγα στο χωράφι. Και εκεί εμφανίζεται λοιπόν ένα φίλο του Κωστή, του Παπαμαρκάκη. Δεν εμφανίζεται. Τι να σου πω. Ήταν ο προπονητή του πολύ στεναχωρημένο ένα βράδυ. Ήταν τότε που είχα γυρίσει από τον παγκόσμιο και είχα γυρωθεί. Και τον είδε ο, ο, ο φίλος φίλο του ο που ήταν πολιτικοί και... φίλοι, ναι. Και άμα δεν είναι αυτό ο άνθρωπος, πραγματικά δεν ξέρω τι θα έκανε εγώ και άλλα τόσα παιδιά. Και του λέει: Ρε, Εσύ, Κώστα, έχω ένα χωράφι εκεί. αυτό ε... νομίζω ότι είναι στι φυλακέ. Στι φυλακέ τη Αγία ανάμεσα. Σε... Yeah, η εκροτική και η κορυδαλού, η υψηλή... ασφαλεία, δεν ξέρω πώ λέγονται. Και εκεί ανάμεσα έχει ένα χωράφι. Αυτό έχει την ανακύκλωση των χανείων, μπαταρίε, παλιά αμάξια και τέτοια. Και λέει: Δεν μου χρειάζεται, προ το παρόν. Πήγαινε να δει αν μα βολεύει να το αξιοποιήσει. Εντάξει, στο ίδιο χωράφι, πήγε ένα φίλο του Λάχανα για καρότα, καρπούζια, δεν ξέρω τι, και πηγαίνανε μία μέρα πριν τη συγκομιδή και τα κλέβανε. Γύφτηγε. Και λέει: Δεν ξανακαλλιεργώ. Πάρετε το χωράφι, κάντε τι θέλετε. Οπότε πήγαμε εμεί, μετά. Κάναμε τη μελέτη μόνοι μα. Ο κότσε έβγαλε τα σχέδια του κλοβού. Λέμε εδώ θα μπει, έτσι εδώ η κάθε κολόνα. Να σημαδέψουμε. Δεν δη... είχε, είχε, χώματα, είχε χωμάτο, είχε χόρτα, δεν είχε. Δηλαδή κάνατε δουλειέ τέτοιε για να Κάναμε, τα. Κάναμε. Εγώ τώρα να δουλεύω μηχανάκι, χορτοκοπτικό, α, 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 για να κάνω προπόνηση γιατί θα είχαν φτάσει τα χόρτα εδώ και είχαν τι φύρε. Ε, Εκτό αυτού. Ήθελε πολύ μελέτη ο κλοβό να ανεβάζουμε το δίχτυ που είναι βαρύ να μας έχει φάει τα χέρια. Μετά κάτω, να φανταστείτε, είχαμε μπει στο χωράφι πριν το 19. Όμως είχε το χώμα κάτω που καλλιεργούσε από πριν και η Αγιά είναι ένα επίπεδο χωριό, ας το πούμε, και όλα τα νερά των χανίων λιμιάζουν εκεί. εκεί. Και έμπαινε η σφύρα τόσο μέσα. Έριχνα τη σφύρα τόσο μέσα. Και την ψάχνατε. Και να τη σέρνω εκεί και να μην βγαίνει, να βεντουζώνει. Ευτυχώ ε, ο κύριο ε, ο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων. Όποτε του ζητήσαμε να μα φέρει λίγο ποταμοχάλικο, λίγο άμμο βάζαμε, να μην σφινώνουν οι σφιέ μέσα, να μην λιμνιάζει. Πάντα είχε εκεί πέρα να βοηθήσει. Τώρα δηλαδή το χωράφι, που είναι χωράφι ακόμα, έχει τα βασικά, αλλά εγώ είμαι υπερευχαριστημένο. Δηλαδή και έτσι να μείνει. Μπορώ να πω ότι είμαι όντω ευχαριστημένο Α μην ε, επαναπαυόμαστε όμω. Ναι, γιατί πιάνει, δεν είναι μόνιμο αυτό. Ναι. Σε πιάνει καμιά ώρα το παράπονο και λε: Γιατί να μα έχουν γραμμένους και γιατί να μην υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή και οι εγκαταστάσει και οι στοιχειώδεις συνθήκε. Ξέρω γιατί. Αλλά μας έχουν γραμμένους. Δεν έχουμε κα... κάνει κάτι. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Ναι. Αλλά είναι. Εντάξει, δεν θέλω να θίξω κανέναν. πάντως είναι ντροπή. Το ότι έχει βγάλει τόσα παιδιά. Αυτό, αυτό, ε? μα για αυτό Αυτός λέω. ο τόπο. Ναι. Το, το να είσαι ένα ρε παιδί με ένα γραφικό δελαπατρίδε που λέγανε παλιά, και ξαφνικά στην Κάρφο ρε Φραντζεσκάκη, και να θε να ασχοληθεί με τη σφύρα που δεν την ξέρει ούτε η μάνα τη. Ναι, το ποιο, άθλημα που λένε. Ε, Πάει και έρχεται. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τρει-τέσσερι αθλητέ που είναι παγκοσμίου επίπεδου αυτή τη στιγμή. Ναι. Και είναι έτσι οι ρήψει, όπω και η αντοχή. Και λένε ότι οι αθλητέ είναι σαν το καλό κρασί. Όσο μεγαλώνει. Ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένω. Μου κάνει η σφυροβολία ότι όσο μεγαλώνει και οριμάζει, μπορεί να γίνει καλύτερο. Ισχύει. Ισχύει, ε? ε, Εμά τα πικ μα, η καλύτερη μα ηλικία είναι γύρω στα 33. Αυτοί που με κερδίζουν τώρα γίνεται 33 33-35 παίζουν. Όμω. Η... Αν είναι 10-12 χρόνια παραπάνω ναι, από εμένα. Σφυροβόλοι ασχολούνται μέχρι και τα 40 στην Ολυμπιάδα την προηγούμενη στο Τόκιο. Ήταν αυτό ο τυχόν που σα είπα και. Ήρθε στα ετών 44. Ναι, ναι. Και ένα Τούρκο ετών 40 μπήκε τελικό. Δηλαδή, εγώ σκοπεύω όσο κρατάνε τα πόδια μου να το κάνω αυτό το αγώνισμα και σε υψηλό επίπεδο. Πιστεύω μέχρι και την Ολυμπιάδα του 2040 εκεί θα είμαι. Και όχι απλά θα είμαι, δεν ξέρω, άμα αντέχουν τα πόδια μου να μπαίνουν και τελικού. Οπότε είναι κρίμα, 15 χρόνια έχω μπροστά. Είναι κρίμα να μην γίνει κάτι. Αν ήταν εδώ, παιδί μου, αντί για μένα καθόταν ο Υπουργό, ο Γιάννη τι θα του έλεγε σω ο καινούριο υπουργό δεν γνωρίζει το, ναι, το πρόβλημα. Δείτε, Πάντως έχω δει ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο ΑΚΑ και δεν ξέρω, ενώ δεν έχουμε γνωριστεί, πιστεύω ότι άμα ακούσει το πρόβλημά μα, και αν μα ακούει ο κύριο Ρούτσης να βάλει το χεράκι του να... να βοηθήσει να γίνει κάτι. Μου είπε προηγουμένω. Και τον περιέγραψε έτσι, και αγράφει το προφίλ του και με πολύ μεγάλη αγάπη. Γιατί προφανώ υπάρχει σύνδεση και σχέση ανθρώπινη πέρα από την προπονητική. Τι ιδιαίτερο έχει ο, ο Παπα Όποιο έχει γνωρίσει τον coach, αυτόν τον άνθρωπο, έχει να πει ένα πράγμα. Δεν έχω γνωρίσει τον καλύτερο Δεν έχω γνωρίσει τον καλύτερο χαρακτήρα. Είναι δεν ξέρω, είναι και ταπεινό, είναι και, και πολύ καλό, έτσι κοινωνικό, θα κάνει και την πλάκα του. Ε, δεν ξέρω. Ε, είναι σ' όλα οκ. Okay. Ε, πώς έχετε, ε, εσύ να μιλήσει για τον εαυτό σου, πώς έχετε διαχειριστεί το γεγονός ότι σε απόσταση λίγων μέτρων υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο, τρεις αθλητές πρώτης γραμμή. Υπάρχει κόντρα, υπάρχει φθόνος, είναι βαριά λέξη να πεις φθόνος. Όχι. Δεν υπάρχει ένα. σω σι... λυκοφιλία, α πούμε. Όχι, όχι. Υπάρχει δηλαδή ένας... αισθάνεσαι φίλο μου όταν σε. Ναι, πάνω γι' μου. Δε, υπάρχει ένα υγι... ένας υγιή υγειο... ανταγωνισμό που, υγεισέτω... που βοηθάει ανταγωνισμός. και του δύο, νομίζω. Δηλαδή, μέχρι πριν βγω εγώ, δηλαδή το 19, πιστεύω ο Μιχάλη έτσι ήταν λίγο μόνο που πήγαινε στου αγώνε και έρδιζε, έφευγε. Δεν έχει πολύ νόημα. Δηλαδή και εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Να πάω τώρα πούμε, να ξέρω θα κερδίσω και αν φύγω. Α έχει λίγο σαπένσα, με περάσει, α χάσω, α κερδίσω. Α βάλω στόχου να του χάσω, να βάλουμε μια κόντρα, να γίνουμε καλύτεροι και δύο. Τι, δικό του θα ήθελε να έχει και τι δικό σου θα ήθελε να έχει αυτό. Ο, Μιχάλης, ο Μιχάλης είναι πολύ δυνατό. Έχει τρομερή δύναμη και εμπειρία. Και ο Μιχάλης ε, από μένα τι θα ήθελε. Τα νιάτα μου, ξέρω εγώ. Δε... τα νιάτα μου, δεν του λείπει. ομορφιά μου, δεν Δεν, του λείπει κάτι, ο Μιχάλη. Μιχάλη είναι έτοιμο για μεγάλε βολέ. την... Κάνα χορηγό έχει. Έχω πολλού χορηγού, αν μπορώ να σε ευχαριστήσω κιόλα. Να ευχαριστήσει, βέβαια. Λοιπόν, έχω τη στίχημα μου, αν μπορεί μεγάλο μου χορηγό. Έχω την Εθνική Τράπεζα. Έχω τη Motor Oil που ήρθε τώρα. Μπράβο. έχω την Εθνική Ζηθοποιία. Αυτή είναι η μεγάλη χορηγή. Έχω ένα παράπονο. Όλοι οι υπόλοιποι αθλητέ, άλλα αγωνίσματα, ίσω περισσότερα οι κοπέλε, έχουν χορηγού με ρούχα. Δεν έχω εγώ. Είχα... Έχω κάνει πολλέ ε... συζητήσει με εταιρείε. Κάποιε δεν με βολεύουν τα παπούτσια του τη χειροβολία. Ε... Τέλο πάντων, δεν τα έχω βρει με κανέναν. Εγώ είμαι μεγάλο φαν τη Nike. Ε, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και τα ρούχα της, τη, του Κόσμος. <laughs> το έχουμε συζητήσει με την κόσμο. Ε, έχει μιλήσει με, με του managers, με το γραφείο που με εκπροσωπεί τέλο πάντων. Δεν είχε τελειώσει, δεν είχαμε καταλήξει. Κάτσε, Άμα μπορούμε να το σπρώξουμε. Ποια είναι η, η πιο ωραία, σε πίσω μάλλον αυτών των προβλημάτων, η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει μέχρι τώρα, Πιο ωραία στιγμή που έχω ζήσει. Δηλαδή είναι το Ασημένιο στο Μπουρό, κάτω των 20, είναι στο Ταλίν. Εκεί που πέρα... και εκεί ήταν Ασημένιο. Ε. Δύο Ασημένια είναι. Ναι, ναι. Έχω έναν Ουκρανό μπροστά μου και δε θα τον έχω πολλά χρόνια ακόμα. Είναι ένα χρόνο μικρότερο. Εκεί στο Μπουρό έκανε ευρωπαϊκό ρεκόρ, το οποίο θα είχα εγώ αν δεν ήταν αυτό μία θέση μπροστά μου. Τέλος πάντων. Είναι η τρίτη επιθέση όλων των τρομοχών εκείνο ο αγώνα που έχω κάνει. Και... Νομίζω ότι έχει μερικέ από τι καλύτερε επιδόσει και ω έφηβο και ω νέο. Ναι. Σαν έφηβο, είχα μια τρομερή χρονιά. Με τα 6 κιλά που ρίχνουν οι εφηβοί K20, ε, έχω την, την τρίτη καλύτερη, όλη το, ε, τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των ψωχών στον κόσμο. Όπω οι K20 ρίχνουν και 7 κιλί την ανδρών αυτή που ρίχνω εγώ, και έχω την πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των ψωχών στην ηλικία αυτή. Τέλο πάντων, νομίζω ότι ναι, αυτό το πρωτάθλημα ήταν το το πικ μου, γιατί εκεί πέρα ξεκόλλησα και άλλαξα κατηγορία. Δηλαδή, εκείνη τη χρονιά έριξα 67-60 με την εφτάκυλη και, και πήρα και το πρώτο μου μετάλλιο μετά από δύο χρονιές πολύ δύσκολες, ψυχολογικά κυρίως. Ε, ξεκόλλησα, ναι, ε, και από εκεί και πέρα μπήκα στο... Πώς ήταν αυτό που ειχες ριξει δείξει, 84-22. Και μετά από εκείνη τη χρονιά μπήκα στον επαγγελματικό πρωταθλητισμό. Ε, παίρνουν λεφτά οι αθλητές. Παίρνουν λεφτά. Δηλαδή, παλιά λέγαμε αυτά τα περιβόητα. Τι φανταστείτε. Ναι. Δεν είναι οι καλέ εποχέ του 2004. Δεν μπορώ να τα πω... οδηπορικά, α πούμε, που δε... λέγαμε δε... παλιά. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ ε... Να... Ε, τα λέγανε ε, οδηπορικά και βελτίωση τροφή. Τα τροφία. <laughs> είναι εκφράσει εδώ <laughs> παλαιομοδίτικε Δεν μπορώ να πω ότι έχω θέμα εγώ. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και 100% ευχαριστημένο. Δόξα τω Θεώ, έχω του χορηγού μου. Η Ομοσπονδία βοηθάει όσο μπορεί. Ε, δεν είναι εφικτό κάποιο ναι. και να σπουδάζει και να κάνει επαγγελματικά πρωταθλητισμό. Είναι εφικτό, είναι πολύ δύσκολο. Θέλει και τύχη, θέλει απ' όλα. Εγώ ίσω ήμουν λίγο τυχερός, χτύπησα τι σωστέ πόρτε, δεν ξέρω. Ε, Πάντω μην νομίζετε ότι έχω, έχω καλυφθεί για το μέλλον. Άμα αύριο σταματήσω σφύρα, Είμαι... Δεν θα Μέχρι, τα 40 είπαμε, μέχρι του Ολυμπιακού του 40. Τα 40 ναι. ε, η χειρότερη στιγμή από όλε αυτέ τι συμμετοχέ σου, ε, ποια είναι, πότε στάθηκε να φεύγει η γη κατά τα ποδιά σου. Που στον αθλητισμό είναι πολύ συνήθε. Έχω ρημάσει ναι, έχω έχω και δεν με, ενδια... δεν με νοιάζει. Δηλαδή και φέτο που δεν μπήκα στο παγκόσμιο, στον τελικό, το 23 να πω. πάλι, sorry ε, ίσως για καλό ήταν. Άμα, άμα, είχα μπει τελικό και είχα βγει, ξέρω εγώ, δωδέκατος, ενδέκατος, μπορεί να μην είχα τώρα το ίδιο πάθος για προπόνηση και διάκριση όπως έχω φέτος. Οπότε, η τελευταία μου, έτσι, ο τελευταίος μου χτύπος, να πω, ήταν τότε που ακυρώθηκα στο παγκόσμιο τελικό. Στο τότε, που λέγαμε. Που ήμουν και... Λοιπόν, έχεις ε, ατομικό ρεκόρ, είπαμε, 78-20, είναι στο Μόναχο, ήταν ναι. ευρωπαϊκό ποτάσμα. Εκεί, το... τελευταία πολύ. Εκεί ήταν ωραία στιγμή, ναι, όντως. Γιατί με πέρασαν δύο μεγάλοι αθλητέ και μπαίνω τελευταία βολή και απαντάω. Ωραία. Ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή αίσθηση για το πού θα κρυθούν τα μετάλλια στο Παρίσι στου Ολυμπιακού Αγώνε. Λοιπόν, Κάτσμπερκ, Καναδά, 81-25 χρυσό. Ο Νοβίτσκι, ο Πολωνό, 81-02. Ο Χάλα, ο Ούγκρο, που τον αντιμετώπισε και τι προάλλε στη Λεϊρία, 80-82. Δηλαδή είναι τρει βολέ πάνω από τα 80 και μισό που έκριναν τα μετάλια. Και αυτά είναι λίγα. Είναι λίγα, ε? Αυτό ο Καναδό πριν δύο χρόνια δεν υπήρχε. Δεν τον ξέραμε. Δεν... Εγώ τον ήξερα. Φαινόταν το παιδί θα ρίξει, αλλά στην παγκόσμια στροβολία δεν τον περίμενε κανεί. Και μέσα σε ένα χρόνο, παπ, κάνει έτσι, κάνει ατομικό 4 μέτρα. Θυμάται να ρίξει και ατομικό ρεκόρ 3 μέτρα στο παγκόσμιο και το κλέβει το μετάλλιο. Δεν τον περίμενε κανεί. Αυτά τα ονόματα που είπατε είναι πολύ δυνατά. Υπάρχουν όμω και άλλοι εκτό από αυτού. Είναι ο Φάιντεκ. Ο Φάιντεκ που είχε βγει τέταρτο, ο Πολωνό. Ο είναι ο, ο Κόχαν. Κοκρα... Πέντε φορέ τον παγκόσμιο. Ο, παγκόσμι. ο Ουκρανό που τον αντιμετώπισε πάλι στη Λιγερία. Πίσω από αυτού βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Γάλλο που ο είναι μέσα στη χώρα του και θα Σωστό. τα δώσει όλα. Είναι... Ο Γάλλο είναι ο Μπιγκό. Μπιγκό, ναι. Μπιζό. Μπιζό. Έτσι, έτσι. έτσι. <laughs> Χανιώτικο αξά, στα γαλλικά, πεθαίνω. είναι και ένα Νορβηγό ο οποίο έμαθα ότι τραυματίστηκε και δεν θα αγωνιστεί yeah. λογικά φέτο. Ενώ έχει κάνει και αυτό το 81,5. Μα αδειάζει λίγο χώρο. Είναι και δύο Αμερικάνοι, Ογδοντάριδε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ποιο θα είναι καλά εκείνη τη μέρα. Εκεί είναι θέμα μέρα. είναι. να ναι, είμαι κι εγώ καλά. Ε, ε, ναι. Να σου ρωτήσω κάτι. Ε, αλλά αυτή τώρα μπορεί να είναι και κύβδηλη η ερώτηση. Άρα κύβδηλη μπορεί να είναι και απάντηση. Πόσο ρίχνει την προπόνηση. Δεν ρίχνω πολύ. Δεν ρίχνω λιγότερο από του αγώνε. Αλλά έχω κριτήρια. Δηλαδή, ε, δεν κάνω προπόνηση μόνο με την εφτάκινη σφύρα. Κάνω. 11, 10, 9, 8, 7, 6 και 5. Ε, ό και εκτό από αυτά κάνω και 6,5 και 8,5. Τέλος πάντων, ό,τι ρίξω με το εξαμισάρι στην προπόνηση, θα ρίξω στον αγώνα την ίδια εβδομάδα, ας πούμε. Κάπω έτσι πάει. Το, ε, έχω βγάλει τα μέτρα του... τη χρονιά που έκανα το μικρό ρεκόρ, τα έχω βγάλει στην προπόνηση. Αλλά δεν είναι ότι έχω ξεπεράσει κατά πολύ τα ρεκόρ. Δηλαδή, έχω κάνει 60-20 με το δεκάρι, τότε Τώρα κάνω 60, αλλά το κάνω τρει φορέ την εβδομάδα. Αυτό είναι το καλό. Ότι έχω σταθεροποιηθεί πάρα πολύ. Ε, αλλά από τι κατάλαβα, δεν υπάρχει privé, κλειστό γκρουπ. Δηλαδή, που να πει σε παιδί μου ότι τα μετάλλια είναι υπόθεση του Νοβίτσκι, του Χένριξεν, του Ούγκρου, του Ουκρανού, του, του Γάλλου, του Φάιντεκ. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένα. Τώρα, εγώ ανέφερα τέσσερα-πέντε ονόματα πριν και μετά ε, προηγουμένω και τώρα, που πήραν τα μετάλλια στου Ολυμπιακού Αγώνε το 2021 στο Τόκιο ναι. και στο Παγκόσμιο στη Βουδαπέστη που ήταν. Ναι, ναι. ναι. Στη Βουδαπέστη πέρυσι. Από αυτού που είπατε είναι κάποιοι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θα του έπαιζα και στοίχημα, αλλά π.χ. ο Φάιντερ και έχει κερδίσει πέντε φορέ το Παγκόσμιο. Βέβαια, στου Ολυμπιακού είναι κότα. Έχει πάει δύο φορέ. Έχει πάει τρει Ολυμπιάδε και ενώ του έχει κερδίσει όλου. Πόσο χρόνο είναι 34. Mm. Ενώ του έχει κερδίσει όλου αυτού πέντε φορέ στα παγκόσμια, άλλε πόσε στα meeting. Εκτό αυτό στις, έχει πάρει μόνο ένα χάλκινο μετάλλιο στου Ολυμπιακού. Στι άλλε δύο Ολυμπιάδε δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Ποιο είναι, παιδί μου, ο καλύτερο από όλου. Δηλαδή, αν... Ο καλύτερο από όλου είναι ο Αν εσύ, επειδή ξέρει. Δηλαδή, ποιον θα κατέτασε νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα κερδίσει ο Καναδό. Ο Κάτσμπεργκ αυτό. κάνει, δηλαδή, ακούω τώρα και τι κάνει στην προπόνηση ρίχνει πέντε μέτρα πάνω από μένα στην προπόνηση. Όχι με την εφτάκινη, με τι πιο βαριέ σφύρε, αλλά είναι δηλαδή από κοντά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι γίγαντας. Είναι δύο μέτρα. Ε, δεν ξέρω αν με είδατε με ένα όρθιο, δεν ξέρω αν σα φέρω μεγάλο όμω. Ε, δίπλα του φέρω πολύ δίπλα, Έχω φωτογραφία να σα δείξω. Είναι ο λαιμό του έτσι. Και ενώ δεν κάνει τρομερά βάρη, είναι ο προπονητή του πολύ καλό και έχει σαν μέντορα, σαν βοηθό προπονητή, ο το, Ο Μπόνταρτσουκ. Ο Ανατόλη Μπόνταρτσουκ. Έβγαλε τα παγκόσμια <σταξά> ρεκόρ. Ναι, ναι, Οπότε ο άνθρωπο ξέρει τι κάνει, το πάει καλά. Σωστό. Τον Να τον έχουμε μπροστά μα. Ναι, ναι, τώρα μου ξαναπετά ε, τι. Τις... όμω. Στου Ολυμπιακού Αγώνε δείχνουν όλοι με την ίδια σφύρα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Την 7200. Λοιπόν, ε, επειδή μου ξαναπετά πίσω τη σφύρα. Ε, είναι η εποχή του Σέντικ, του Λιτβίνοφ, του Ταμ, του Μπόνταρτσουκ που λε δεκαετία 70 και 80. Γιατί δεν έχει καταρριφθεί ε, προηγουμένως, μου απάντησε πολύ ε, στοιχειοθετημένα, γιατί δεν έχει καταρριφθεί το ρεκόρ του Αλέξη Παπαδημητρίου ε, εδώ και 24 χρόνια. Ε, 22. Πόσο είπαμε, 22. 22. 22, είπαμε 22, ναι. Ε, ε, Την χρονιά που ναι, ναι, ναι. Σε τι θα σου χρησιμεύσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι στη Ρώμη, 7 με 12 Ιουνίου. Σαν Άχι, είναι ένα καλό τεστ, είναι. ναι, είναι ωραίο τεστ. Εκτό αυτού, πιστεύω, δεν θα... Θα είναι όλοι φορτωμένοι εκεί πέρα από προπόνηση και θα στοχεύσω να κλέψω κάποια θέση καλή. Τι θα έκλεβε προηγουμένω, ε, ε, σε ρώτησε εντάξει, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο αυτή η αντιδιαστολή με τον Νατσέκη. Από όλου αυτού που αναφέραμε προηγουμένω και κουβεντιάσαμε, τι είναι ως μια αρετή, ένα στοιχείο θα ήθελε να έχει από του τωρινού μεγάλου. Τη σωματοδομή του Καναδού, α πούμε. Σίγουρα, αν ήμουν λίγο πιο ψηλό, θα βοηθούσε. Δεν είμαι κοντό, δεν αλλά αυτό είναι τεράστιο. Δεν ξέρω πώ γίνεται να ρίχνει σφύρα. Συνήθω όταν είναι πολύ ψηλή, είναι πολύ δύσκολο να ρίξουν σφύρα. Δεν τσιλεύω τίποτα από κανέναν. Μπράβο, έτσι. Πιστεύω σε 10 χρόνια θα είμαι αυτό που θέλω να είμαι τώρα. Ε, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που το λε, δηλαδή. Ε, τι εννοώ, ότι είσαι πολύ αφοσιωμένο. Βλέπετε, παιδί μου, ότι μέχρι τα 40 θα είμαι, μέχρι του Ολυμπιακού 40. Δηλαδή, ποντάρει αυτό το πράγμα. Δε. Αυτό Πιστεύω στο δικό μου το μυαλό. μυαλό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πιστεύει στον εαυτό και στο δεύτερο ότι δεν σε πιάνει και καμιά. Θα την πω την κουβέντα τώρα και α την πω. Καμιά κολοπηλάλα ότι σαν και καλά πρέπει να πάρει το μετάλλιο στο Παρίσι. Ναι. Ότι είναι η δε... τελευταία σου. Δεν είναι η χρονιά. Το εισαι είσαι 22-23 χρονών, 24, τι η τελευταία ευκαιρία να έχει. Στην ουσία, οι καλέ μου Ολυμπιάδε είναι το 28 και το 32. Εκεί είναι τα πικ. 36 θα κρατιάμε πολύ καλά. Ο Νοβίτσκι είναι 35, α πούμε, ρίχνει 80 βολέ. Θα κρατιάμε πολύ καλά. Οπότε έχω τρει. Που δικαιωματικά πρέπει να πλασαριστώ. Μακάρι να πάρω ένα μεταλλιάκι κάποια στιγμή. Άμα έρθει και το καλοκαίρι, άμα πάνε όλα τέλεια, δεν ξέρω και είναι και η μέρα μου και είμαι και τυχερό. Και δεν είναι η μέρα των Ελληνών. Και ξεκολλήσει και βγήκε εκεί πέρα ένα μεταλλιάκι. Καλοδεχούμενο. Είναι μεγάλο στόχο. Έχω βάλει πολύ μεγάλου στόχου. Σε αγχώνει να μπει το 8 μπροστά, θα είναι ένα σημείο στην καριέρα μου που αποδείγεται... Είναι 30... 80 μέτρα, αυτό είναι το... Ναι, ναι, ναι. Μετά ξεκινάει μια α... άλλη καριέρα. Mm. Γιατί δεν το έχω και σαν ταβάνι. Δεν το... Πιστεύω κάποια στιγμή με... με, αυτά που έχω νιώσει έτσι με το όργανο, έχω βρει κάποιε φορέ κάποιε βολέ και νιώθω ότι σε μερικά χρόνια από τώρα μπορώ να ρίξω και πάνω από 82 μέτρα. Mm. Ε, έχει σκεφτεί ποτέ Είτε τότε με την τενοντίτιδα, είτε με την πάρεση, είτε με τα προβλήματα με του αμόλοφου και όλα αυτά, να τα παρατήσει. Δηλαδή, πήγε καναδά, σπίτι και λε, Α, στα κομμάτια. Όχι. όχι. Δε, δηλαδή, καλά στην πάρεση δε, δε καθόλου, δε, δεν άγγιξε καθόλου. Δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό. Αλλά τότε που. από τραυματισμό, όχι, δεν έχω πει. Τότε που είχα κυρωθεί, είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Και... Αλλά ήξερα ότι είχα να δώσω στο άθλημα ή ήξερα ότι είχα... δεν έπρεπε να φύγω. Και καλά έκανα και συνέχισα. Ε, σε 30-40 χρόνια που θα αποσυρθείς, θα βγεις από τον κλωβό, τι θα κάνεις στη ζωή σου. Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να, να ασχοληθώ. Ίσως, ίσως ασχοληθώ με αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με ακαδημίες. Θέλω να να βρω ένα παιδί όπω είμαι εγώ τώρα. Να, να, μου πει ρε, εσύ θε να με προπονήσει, θε να... Φυσκώ. να ασχοληθώ έτσι με έναν έτοιμο αθλητή. Δεν, μπορώ με τα... Δεν έχω πολύ υπομονή να ασχοληθώ με τα μικρά παιδάκια, να τα βγάλω από το μηδέν. Να πιστέψω σε αυτά και εν τέλει να σταματήσουν δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν το μπορώ αυτό. Πώ είναι η... η ζωή σου, είσαι. Τι τύπο είσαι, καλοπεραστάκια, Μπομβιβέρι, bon είσαι αγχωμένος, Όχι, με χαλαρός. Ότι, ο, ότι, υπάρχει ο Βρατζεσκάκης πυροβόλος και δεν υπάρχει ο Βρατζεσκάκης που θα πάει ένα βράδυ στο μπαρ ή θα ξεφαντώσει οτιδήποτε. Θα πάει ένα βράδυ στο μπαρ, όχι, όχι, επειδή μου το περιορίζω εγώ, επειδή δεν μου αρέσει. Δηλαδή καλά, πάω ένα το με πιάνω τα γόνατά μου, πάνω τα πόδια μου από την κούραση. Την άλλη μέρα έχω προπόνηση, αλλά και να μην έχω, δεν διασκεδά, δεν περνάω καλά στο, στα μπαρ. Πρώτοι μόνο να κάτσω με του φίλου μου, να παραγγείλουμε, να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε μια πισταριά, Αλλά όχι τίποτα τρομερό, εντάξει. Έτσι μια φορά το μήνα. Δεν είναι ότι στερούμε πράγματα. σα-ίσα κάνω ό,τι θέλω. Αλλά ναι, έχω και τα όρια μου. Ε, Έχει. Ε, μαγειρεύει. Μαγειρεύω. εντάξει. κρέα μαγειρεύω. πόσο λέγεται μαγείρεμα. Αυτό, το να βάλω την πριζόλα στο τηγάνι λέγεται μαγείρεμα. ή στο air fryer. εντάξει. Το πρωί θα φτιάξω το πρωινό μου, ναι. Τρώω ένα πολύ παράξενο πρωινό. Τι, τι, για να πέστε, σαν του Φέλψ είναι. <laughs> Θυμάστε τι έτρωγε ο Φέλψ, έτρωγε 12 αυγά. Α, 12 αυγά. Είχε γίνει viral. Που δεν υπήρχαν τότε βάρε στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Αθήνα. Άμα μπορούσα να τα, να, να, να τα φάω, θα τα Άτρωγες, ε. Αλλά εγώ τρώω πάντα αυγά. Τρώω πέντε αυγά τη μέρα, Α. το πρωί. Αλλά επειδή δεν καλύβουν την πρωτενη που ψάχνω, βάζω μέσα και 100 γραμμάρια τόνο. Και βάζω και μαγιονέζα και τα κάνω όλα έτσι. <laughs> και ναι, δεν είναι πολύ νόστιμο, δεν είναι κι άσχημο βέβαια. Αλλά καλύβει τα θρεπτικά στατικά που ψάχνω. Αν ήσουν τώρα. Δεκα... Πόσο χρόνο ήταν άξιο στη σφυροβολία, 12. Ωραία. Αν ήσουν τώρα. Δηλαδή ο, ο τωρινό Φραντζεσκάκη που ήταν έτσι κάτι το οποίο είχε συμβεί τότε και με τον Κόμπι Μπράιαν που βγάλε το βιβλίο γράμμα στον νεότερο εαυτό μου. Έγραφε ένα γράμμα στον Φραντζεσκάκη των 12 ετών. Τι θα του. Μπορούσε να έχει δει τι θα συνέβαινε από τι θα τον εμπόδιζε να κάνει. <σχ> ή τι θα τον παρότρινες να το κάνει και να δώσει... Δεν ξέρω, ο προπονητή μου τα έχει φροντίσει όλα. <σχ> δηλαδή, δεν, ενώ, ενώ, ξέρει ότι όλοι του αθλητές συνήθως σταματάνε στα 18 ή φεύγουν και αλλάζουν πόλη, επειδή δεν έχουμε, έχουμε μόνο πολυτεχνείο στο Χανιά, δεν έχουμε σχολές. <σχ> Είμαι από τους λίγους και ο μόνος ίσως που έκατσε να κάνει υψηλό αθλητισμό με τον προπονητή μου. Ούτε εγκαταστάσει υπήρχαν. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά είχε φροντίσει να βάλει τι σωστέ βάσει, να μην κάνω πολλά βάρη μικρό, να μην τραυματιστώ και το πήγα λάο-λάο. Να μου έδινα καμιά συμβολή για την τεχνική. Πάλι δεν ήταν άσχημη η τεχνική μου. Εντάξει. Ε. Δεν δε, δε, δε ξέρω, ίσω για την ψυχολογία να μου λέγα κάτι. Να. Αν έκανε στα δεν θα έκανε. <laughs> Όσοι πανεολυμπιακού κάνουν του ελληνικού κύκλου. Ναι, αυτό. αυτό... Πέρα... Καμιά σφύρα, ξέρω εγώ. Καμιά σφύρα θα έκανα. Κάμια σφύρα. Για αυτό λίγο... Γι' αυτό λόγο δεν θα κάνω. Ε, υπάρχει λάθο για το οποίο σε στοιχιώνει. Είσαι πολύ μικρό και πολύ fair, για να σε στοιχειώνει ένα λάθο, παιδί μου. Αλλά κάτι που δεν το διαχειρίστηκε καλά. Όχι. Όλα οκ. Okay. Δηλαδή και με του τραυματισμού του φρόντισα. Δεν, δεν είμαι ξεροκέφαλο. Δεν του χειροτέρεψα. Περίμενα να, να κάμψω τελείω για να ξαναμπω στην προπόνηση λίγο με την ψυχολογία είχα θέμα. Και ίσω έχω ακόμα αυτό το αγχάκι. Το, το καλό. Αγχάκι. Το καλό το αγχάκι πριν τον αγώνα. Το μετατρέπω σε ενέργεια πλέον, αλλά παλιά μου δημιουργούσε πρόβλημα. Αν ήσουν εσύ ο δημοσιογράφο ναι. και είχε απέναντί σου το Φραντσέσκακι, τι τον ρωτάκες. Νομίζω με, με έχετε ρωτήσει τα πάντα. <laughs> έχω κι άλλα να σε ρωτήσω, αλλά λέω τα. Ε, 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 τι, θα τι δεν ρωτάνε ποτέ οι δημοσιογράφοι του αθλητέ. Ελπίζω να με ρωτήσει για πολιτικά. Όχι μόνο πολιτικά. <συσχελίδι> ε. Ενώ κάτι από, το, από, τη ζωή σου, από την αθλητική διάσταση τη ζωή σου. Ε, εντάξει, για όλα και, και, οι δημοσιογράφοι να μην δώσουν βήμα, νομίζω φωνάζουμε συνέχεια για τις εγκαταστάσεις. Ε. Ε, εντάξει, για την έλλειψη στήριξη τώρα, οκ, okay, αλλά νομίζω τα καλύβουν οι αθλητές ότι να καλύπουν. Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα παιχνιδάκι, καθώς πλησιάζουμε τώρα στον επίλογο του σημερινού μποξάου, του δέκατου, στα κόσμο σπορ, στο μεγάλο γήπεδο, στη μεγάλη βαλβίδα έπρεπε να πω. Τι χαζομάρα έχω κάνει από το πρωί, από, το πρωί, από την ένα εκπομπή δεν έπρεπε να λέω στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, έπρεπε να λέω στο μεγάλο κλοβό της ε, τηλεόρασης Κρέτα για να συντεριάζουμε εδώ με τον Χρύσο το... Το Λοιπόν, κάνουμε ένα παιχνιδάκι στο τέλο. Γρήγορε απαντήσει. Εγώ συγγνώμη, αλλά δεν έχω παραγωγή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. συγχωρησε. <laughs> <laughs> λοιπόν, πατ' είναι. Ε, διλήμματα. Εντάξει, σε κάποια νομίζω ότι οι απαντήσει είναι προφανεί. Χωράφι ή αμόλοφι. Χωράφι. Φωράφι. Χανιά ή Αθήνα. Χανιά. Χανιά. Τόκιο ή Παρίσι. 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 Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο ή παγκόσμιο ρεκόρ. Ολυμπιακό μετάλλιο. Έτσι, σωστό. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. 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 Water polo που έχει παράδοση στα χανιά ή βολέι. Water polo. polo. Έχει κανένα φίλο από το πόλο. Εντάξει, με το σκουμπάκι έτσι. Με το σκουμπάκι. Από μένα, τα... οκ. Α, το. Λοντάκι, το, το μανούσο, το, το βιζιράκι, ποιο. Μητράκι, sorry, μητράκι. Α, μητράκι, θα πράγμα. Μητράκι, ε, μητράκι, που είσαι, φίλε. Πετρούνια ή δεν τόλου. Δεν τόλου. Συγνώμη, πετρούνια, αλλά δεν τόλου. Ταλίνη ή μπουρό. διο οργανώσει. Μπουρό, εσύ, ιδέα. Πανθακό ή Τι ομάδα δεν είμαι. Δεν Αλλά για κάποιο λόγο μεγάλωσα και πίστευα ότι είμαι Ολυμπιακό. Οκ. Ρεάλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα. Τζόρνταν ή Μαραντόνα. Μαραντόνα. Φέρμπ που λέγαμε ότι έτρωγε τα 12 αυγά πρωινό ή ο Φέντερ. Φέρμπ. Αντικριστό ή φίλε εδώ. Αντικριστό. <laughs> Ραϊκή ή κρασί. Κρασί. Μπύρα ή ένα ψυχτικό. Μπύρα. Μπύρα. Ελαφωνείς ή μπάλος. Φαλάσσα μου. <ΣΣΣ> παπανάτα αυτά είναι, αυτά είναι. Παλιό είναι λιμάνι ή κίσαμος, ξέρω εγώ. Είναι και εγώ στα αυτά. Αλλά και αυτό σε ρωτώ, λιμάνι. λιμάνι. Αμπελώνας ή ελαιώνας, αφού έχεις δουλέψει και στα δυο. Ελαιώνας, ε, ε, ε. Ε, γιατί. Κάνει και λίγο σκιά. το μπέλι το μου το έχουμε χαμηλάκι. Συρτώσεις ή σωστά. Είσαι Πήγα λέει... φέτο και. Εντρέπομαι, και... Παλιά ήξερα και χόρευα και καλά στο δημοτικό. Είπε ότι άρχισε έκανε παραδοσιακού γορού. Τότε, ναι. Μετά το κόψα μαχαίρι, τα ξέχασα. Δεν ξέχασα, χόρεψα ποτέ. Ναι. Και τώρα πήγα πέρσι Νοέμβρι, Νοέμβρι, το Νοέμβρη, όχι Νοέμβρη, έλειπα. Το Σεπτέμβρη, χόρεψα δύο μήνε, χόρεψα σε ένα γάμο που ήθελα. Πάλι τα άφησα. Κριτικό γάμο ή πάρτι σε κλαμπ. Κριτικό γάμος. γάμο. Λοιπόν. Και τελευταία ερώτηση τώρα, διάζεξε, αν και μου τώρα ε, σκονάκι που λέγαμε και στο σχολείο με όσα είπαμε προηγουμένω. Πόσο χρόνο είσαι, 23 προ το παρόν. Λοιπόν, 23 προ το παρόν. Σε 26 μέρε, 24. Ναι. Μπράβο, να είπαμε. Ε, ο ο σε 10 χρόνια από τώρα που θα είναι 34, γιατί πράγμα θα έβαζε στοίχημα. Ότι θα είναι παντρεμένος με παιδί ή ότι θα έχει δω ένα μεταλλιάκι Ολυμπιακό Ναύμα. Σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια. Που πιάνω δύο Ολυμπιάδε, τρει. Δεν ξέρω, εσύ τα λογαριάζει αυτά. Ποιο πιθανό μετάλλιο. <laughs> Ποιο πιθανό μετάλλιο που άσε παντρεμένο. Έχω, ναι, ενώ ήθελα να κάνω παιδιά μικρό. Δεν, <laughs> δεν θα κάνω παιδιά μικρό. Σα το ξέχασα κι αυτό. Δεν θα κάνω παιδιά μικρό. Λοιπόν, είσαι μορφάρα. Χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, εγώ, να πάνω ευχαριστώ. όλα καλά στη ζωή σου. Μεγάλη Καλή μου. Καλή δύναμη. Λοιπόν, γίγα, γίγα Χρήσο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν μαζί μας εδώ στη Μεγάλη Βαλβίδα και στο μεγάλο κλωβό της τηλεόρασης Κρέτα, στο 10ο Box Out στα καταστήματα Κόσμος Πόρτ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλά να περνάτε και να αγαπάτε τα σπορ, όλα τα σπορ, ακόμη και αυτά που δεν είναι πολύ γνωστά και πολύ δημοφιλή, όπως η Σφυροβολία. Γεια σας.